Όταν 80.000 άνθρωποι το χρόνο χρειάζονται τη βοήθεια του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής στο Δαφνί, τότε γίνεται αντιληπτό πως η ύπαρξή του είναι ζωτικής σημασίας. Όταν μόνο στα επίγοντα φτάνουν πάνω από 4.000 άνθρωποι και γίνονται πάνω από 2.000 εισαγωγές το χρόνο, τότε θα έπρεπε το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί να είναι στο επίκεντρο της κρατικής προσοχής, με την αναγκαία χρηματοδότηση, με το απαραίτητο προσωπικό. Δυστυχώς δεν είναι και δεν ήταν ποτέ έτσι. Με προπέτασμα καπνού τη βαρύγδοπη ψυχιατρική μεταρρύθμιση, ελαχιστοποιήθηκαν οι κρατικές δαπάνες για την ψυχική υγεία που αντιμετωπίζεται σαν κόστος. Αποτέλεσμα, η ενίσχυση του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα και στην ψυχική υγεία των ΜΚΟ που ξεκοκαλίζουν ευρωπαϊκά προγράμματα και κοινοτικά κονδύλια. Παράδειγμα, στο τμήμα επικόντων περιστατικών αυτή τη στιγμή είναι 7 υπάλληλοι. Αν έχουμε βάλει ότι η εφημερία είναι μέρα παραμέρα σχεδόν, δηλαδή έχουμε 10-11 εφημερίες το μήνα, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα όταν χρειάζεσαι τουλάχιστον 3 και 2-2, δηλαδή 3 το πρωί, 2 το απόγευμα, 2 τη νύχτα. Είμαστε οριακά. Ρεπό βγαίνουν με δυσκολία και για να πάρουμε άδεια γίνονται μεγάλες προσπάθειες. Υπάρχει ένα παράδειγμα. Υπάρχει κομμάτι νοσηλευτών εδώ συναδέλφων μας, οι οποίοι δουλεύουν πρωί και νύχτα. Δηλαδή, ας πούμε, αν έχουμε εφημερία την Τρίτη, δουλεύουν την Τρίτη το πρωί, δουλεύουν και νύχτα και την επόμενη μέρα που είναι κλειστή η εφημερία, αναπαύονται. Καταλαβαίνετε ότι η διπλοβάρδια πάει σύννεφο και το πρόβλημα είναι τεράστιο. Υπάρχει ένας όγκος εισαγωγών που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί αν υπήρχε σωστό πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας. Αυτή τη στιγμή, για να καλύψουμε το λεκανοπέδιο και όχι μόνο το λεκανοπέδιο, υπάρχει ένα στατιστικό στοιχείο που πρέπει να το κρατήσουμε, ότι από την έκτη ΥΠΕ, που κατά κύριο λόγο είναι η Πελοπόννησος, αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 15 με 16% ποσοστό εισαγωγών. Δηλαδή φεύγουν οι άνθρωποι από τη Σπάρτη, φανταστείτε, για να έρθουν εδώ συνήθως με εισαγγελική εντολή στο Δαφνί. Αν υπήρχε λοιπόν ένα πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας και ο όγκος του εφημερίου θα ήταν πολύ μικρότερος και οι συνθήκες διαβίωσης των ασθενών θα ήταν καλύτερες. Να πω το εξής, ότι έχουμε 3 κέντρα ψυχικής υγείας τα οποία στην ουσία δεν καλύπτουν ούτε καν το λεκανοπέδιο, πόσο μάλλον επαρχία. Έχουν κλείσει τα γυροψυχιατρικά τμήματα, ήταν 2 κλινικές που εκεί πέρα υπήρχαν νοσηλευτικό προσωπικό, υπήρχαν γιατροί που αντιμετωπίζανε την άνοια και πολλά άλλα περιστατικά, έρχονται και κουμπώνουν στα τμήματα των εξαίων περιστατικών. Μέσα σε αυτό στους χώρους, μέχρι πρόσφατα, μέχρι το 2022, φτάναμε στο σημείο να νοσηλεύουμε από 41-42 μέχρι και 47 νοσηλευόμενους. Το 2010 το νοσηλευτικό προσωπικό σε όλο το ευρύ φάσμα των κλινικών, των δομών, των κέντρων ψυχικής υγείας που υπήρχαν, που έχουν αυξηθεί αυτή τη στιγμή, από 2 γίναν 3 τα κέντρα ψυχικής υγείας, που και εκεί πέρα υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις, υπήρχαν 1.016 νοσηλευτές σε έναν οργανισμό που κούμποναν 1.256 εργαζόμενοι ως νοσηλευτές που έπρεπε να υπάρχουν. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή είμαστε από τους 2016 το 2010, όπου ήταν και η πρώτη φάση της μεγάλης κρίσης και μετά στην πανδημία ακόμα χειρότερα, είμαστε στους 625 μαζί με αποσπασμένους συναδέλφους. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό το κομμάτι, μιλάμε σήμερα το 1/5 να αποτυπώνει ελαστικές σχέσεις εργασίας. 115 εργαζόμενοι συμβασιούχοι με προγράμματα. Άνθρωποι οι οποίοι είναι σε ηλικία 55-67, προκειμένου να ενισχύσουν κλινικές δομές, οικοτροφία, ξενώνες, κέντρα ψυχικής υγείας και όλες τα εξωτερικά ιατρία, τα ΤΕΠ, που εκεί πέρα υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις. Και με αποτέλεσμα όλο αυτό να πέφτει φορτίο και βάρος σε αυτούς που έχουν απομείνει, τους συναδέλφους που βρίσκονται όλα τα προηγούμενα χρόνια στις κλινικές. Τα ίδια χάλια συναντά κανείς και στην πρωτοβάθμια φροντίδα για την ψυχική υγεία. Το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής έχει στο δίκτυό του 3 κέντρα ψυχικής υγείας, από τα οποία λείπουν γιατροί, υποδομές, προσωπικό. Εκείνο που δεν λείπει είναι η λίστα αναμονής παιδιών και οικογενειών που όμως χρειάζονται βοήθεια τώρα. Είμαι ψυχολόγος στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πληθυσμού και στα δύο τμήματα, ενηλίκων και παιδοψυχιατρικό. Στο τμήμα ενηλίκων καλύπτει 4 συγκεκριμένους δήμους, Περιστερίου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου και Γάλεο.
αντίστοιχα στο παιδοψυχιατρικό, εκτός από αυτούς τους τέσσερις δήμους, και όλη τη Δυτική Αττική, από Μέγαρα μέχρι και Εγάλαιο και Αγία Βαρβάρα. Επί της ουσίας, παρατηρείται το φαινόμενο να υπάρχει πολύ μεγάλος χρόνος αναμονής πλέον στην εξυπηρέτησή τους. Έχουμε μεγάλο θέμα με... μας λείπουν γιατροί. Δεν έχουμε αρκετούς γιατρούς. Παιδοψυχίατρος είναι μονομία. Υπάρχουν πολύ μεγάλες λίστες αναμονής. Όσο και αν κάνει κανείς ό,τι μπορεί, δεν επαρκούμε για να καλύψουμε πλήρως και σφαιρικά τις ανάγκες του πληθυσμού. Χρειαζόμαστε λοιπόν και στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας και γιατρούς και νοσηλευτές, χρειαζόμαστε περισσότερους, και στις μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Δηλαδή, αυτό που ακούγεται για υποστήριξη της κοινοτικής ψυχικής υγείας θα έπρεπε να αποτυπώνεται στην πράξη με ενίσχυση και στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Όταν ακούει κανείς για προγράμματα που δίνονται μέσω ΕΣΠΑ, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης κτλ., πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι αυτά τα προγράμματα δεν εξασφαλίζεται η μονιμότητα της λειτουργίας τους. Έχουμε ένα οικοτροφείο, ας υποθέσουμε, στον Κορυδαλό, όπου έχουμε τρία οικοτροφεία στον Κορυδαλό. Εκεί λοιπόν φιλοξενούνται 18 στο ένα, 22 στο άλλο ένικοι, άνθρωποι, και οι βάρδιες δεν βγαίνουν. Είναι 6 άνθρωποι να καλύψουν τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Χρειάζεται να έχουμε στο μυαλό μας ότι χωρίς σοβαρές κοινοτικές ψυχιατρικές υπηρεσίες και ξενώνες και οικοτροφία που θα μπορέσουν να τους καλύψουν την ανάγκη, πολλοί άνθρωποι από τον πληθυσμό που φροντίζουμε θα βρεθούν στο δρόμο. Οι εργαζόμενοι στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής, γιατροί και νοσοληφτές, κάνουν ό,τι μπορούν. Για 20 χρόνια λειτουργούσε το ξύλινο καφενείο. Το έστησαν εκεί ασθενείς και εργαζόμενοι μαζί. Η συνεισφορά του ήταν πολύ σημαντική στην θεραπεία. Ωστόσο, έκλεισε το 2017 διότι δεν είχε άδεια λειτουργίας. Είχαν αρχίσει αρχές του 90, πέρα από το καφενείο, να γίνονται κάποιες δράσεις στα πλαίσια της αποασυλοποίησης και ανοίγματος προς την κοινωνία. Έγινε παραγωγή κρασιού, έγινε ένα θωκήπιο που είχαμε και ένα πλυντήριο αυτοκινήτων ήταν εδώ, και παράλληλα αποφασίστηκε η δημιουργία του καφενείου, το οποίο χτίστηκε από νοσηλευτικό προσωπικό, γιατρούς, εργοθεραπευτές και τους ασθενείς, και στη συνέχεια λειτουργήσε με τους ασθενείς ως εργαζόμενους με τη συνδρομή εργοθεραπευτών και νοσηλευτών. Αυτό από τότε μέχρι, όπως είπατε, μέχρι το 17 λειτουργήσε. Το σημαντικό ήταν ότι για πρώτη φορά ασθενείς, επισκέπτες, γιατροί, νοσηλευτές κλπ. Όλοι μαζί πίνανε καφέ και τρώγανε. Αυτό έγινε για πρώτη φορά. Μάθανε, άρχισαν να θυμούνται οι ασθενείς πράγματα τα οποία τα είχαν ξεχάσει χρόνια, να κοινωνικοποιούνται, να κάνουν εξόδους σε θέατρα, καφέ, συναυλίες. Και το άλλο το σημαντικό ήταν ότι οι ασθενείς εργαζόμενοι, με αυτό το βοήθημα που παίρνανε και ένα επίδομα που είχαμε βγάλει, μπόρεσαν να ζήσουν για πολλά χρόνια στην κοινότητα, στα σπίτια τους ή σε προστατευόμενα διαμερίσματα. Μετά την ψυχιατρική μεταρρύθμιση και τα αποτελέσματά της, έρχεται πλέον η ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, όπως αποτυπώνεται σε προσχέδιο νομοσχεδίου της κυβέρνησης. Προβλέπει τη δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας από δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές, ΜΚΟ και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες. Γίνεται αντιληπτό πως ανοίγει κι άλλο ο χώρος στον ιδιωτικό τομέα για να βγάλει κέρδος. Το νομοσχέδιο έχουμε πάρει απόφαση σαν εργαζόμενοι με ομόφωνο τρόπο ότι ούτε καν θέλουμε να πάει στη διαβούλευση. Δεν χτυπάει εμάς μόνο που μας τσακίζει με την ψυχική υγεία και την απεξάρτηση. Πρέπει να το καταλάβουν όλοι ότι όταν λέμε 80.000 ανθρώπους, δεν αφορά μόνο τους 80.000 ανθρώπους που έχουν άμεσα το πρόβλημα, αλλά και τους συγγενείς τους και τις οικογένειές τους. Να αποσυρθεί. Καταρχάς μιλάνε για ένα δίκτυο υπηρεσιών ψυχικής υγείας, όπου θα περιλαμβάνονται μέσα ιδιωτικές κλινικές, ΜΚΟ, ΑΜΚΕ,
και όσοι κλίνες μαζί με το προσωπικό τους υπάρχουν από τις δημόσιες υποδομές. Στα γενικά νοσοκομεία, στο Δημόσιο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί και όπου αλλού βρίσκονται. Στο στόχαστρο όμως μπαίνει και η απεξάρτηση. Στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί λειτουργούν στεγνά προγράμματα απεξάρτησης του 18 άνω, δηλαδή προγράμματα χωρίς υποκατάσταση μιας ουσίας από μια άλλη. Στο 18 άνω υπάρχουν ακόμα προγράμματα για την αντιμετώπιση του αλκοόλ, του τζόγου, της εξάρτησης από το ίντερνετ και μονάδα διατροφικών διαταραχών. Σκοπός πλέον με το νομοσχέδιο είναι όλοι οι οργανισμοί και τα προγράμματα να συνενωθούν σε ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υπό τον τίτλο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Εξάρτησης. Η πιθανή αυτή εξέλιξη οδηγεί στην ενίσχυση της λογικής της μείωσης της βλάβης σε αντιδιαστολή με την ολοκληρωμένη θεραπευτική προσέγγιση, δηλαδή στην αποδοχή της χρήσης μέσα από την ενίσχυση της λογικής του λειτουργικού χρήστη. Άρη, τώρα με το προσχέδιο του νομοσχεδίου, τι πρόκειται να γίνει? Θα αλλάξουν τα δεδομένα, θα αλλάξουν προς το καλύτερο, προς το χειρότερο, τι λέτε? Σίγουρα προς το χειρότερο, έχοντας διαβάσει το προσχέδιο, έτσι. Το βασικό είναι ότι το 18 άνω αποσπάται από το δημόσιο, γίνεται καταρχάς νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, θα μπει σε έναν κοινό, υπό ένα κοινό φορέα μαζί με το ΚΕΘΕΑ, το ΝΟΚΑΝΑ και όλα τα άλλα στεγνά προγράμματα που ανήκουν στο δημόσιο, τα αντίστοιχα του Ψινιθίτα της Θεσσαλονίκης, το Διάπλου στην Κέρκυρα και των Ιωαννίνων. Τώρα εκεί χάνει της κελειώς το όνομά του και την ταυτότητα με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Υπό αυτόν τον φορέα θα χωρίζεται η απεξάρτηση σε 6 τομείς. Τα στεγνά προγράμματα του δημοσίου όπως και το ΚΕΘΕΑ θα είναι στον πρώτο τομέα που ονομάζεται σωματικής αποτοξίνωσης και απεξάρτησης. Σκοπό δεν έχουν να προσεγγίσουν τη φιλοσοφία του 18 άνου των στεγνών προγραμμάτων, να ενισχύσουν δηλαδή τα στεγνά προγράμματα, αλλά αντιθέτως έχουν τη μείωση της βλάβης μέσα από τη διαδικασία του ενός λειτουργικού χρήστη που θα λαμβάνει το υποκατάστατο και θα ξαναεπιστρέφει προκειμένου να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Αυτές οι αλλαγές, δηλαδή με ιδιώτες, με μη κυβερνητικές οργανώσεις, με νέους οργανισμούς, νέους φορείς που θα υποπτεύουν όλη την διαδικασία που βλέπουμε και μέσα εδώ, γίνεται για ποιο λόγο πιστεύεις? Καταρχάς για το κέρδος. Ξεκάθαρα. Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουν και στην υγεία και στην παιδεία, γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς σαν νοσοκομείο, είναι πώς θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν κέρδη για μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Γιατί είναι αυτό που λέμε η πίτα, που θέλουν να μοιράσουν προκειμένου να κερδίσουν όλο ένα και περισσότερα. Και όποιος έχει τη δυνατότητα από τον ασθενή και όποιος έχει τη δυνατότητα θα μπορέσει να εξασφαλίσει κάποιες ελάχιστες μορφές νοσηλείας και υπηρεσίες, όποιος δεν έχει, απλά θα βρίσκεται εκτός από αυτές τις υπηρεσίες. Οι ψυχικές διαταραχές είναι μια σκληρή πραγματικότητα για αυτούς που νοσούν και για το περιβάλλον τους. Πάνω από 84 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάσχουν από κάποια ψυχική διαταραχή. Η αβεβαιότητα για το μέλλον, η εργασιακή ανασφάλεια, η αποθέωση του ατομισμού, του ανταγωνισμού, δηλαδή τα διέξοδα του καπιταλισμού, έχουν άμεση σχέση. Και το θέμα είναι πολύ σοβαρό για να μείνει στα χέρια των υποστηρικτών ενός συστήματος που είναι η πηγή της ψυχικής οδύνης.